Πολλά και διάφορα τα μελλοντικά σχέδια τελειώνοντας από Θεσσαλονίκη, για να ξεκινήσουμε. Θα είμαστε στην βάση μας, στην έδρα μας, στο θέατρο Περοκέ. Θα ξεκινήσουμε με την περσινή επιτυχία Ντου Παντού, η οποία ήταν sold out όλο το διάστημα που παίχτηκε. Αλλά πιστεύω ότι οι μέρες δεν ήταν αρκετές για να το δει όλος ο κόσμος που θα ήθελε να το δει. Εμείς κάθε φορά και με την παράσταση του Λευσιναρίου αποκτούμε και καινούριο κοινό που θέλει να δει τις παραστάσεις που δεν έχει προλάβει, που έχει χάσει. Άρα για αυτόν τον κόσμο θα παίξουμε κάποιες μέρες της εβδομάδας το Ντου από Παντού. Μια δύσκολη παράσταση, πολύ απαιτητική για αυτή, που εντυπωσίασε πέρσι. Παράλληλα όμως θα παίξουμε κάποιες άλλες μέρες της εβδομάδας ένα καινούριο έργο, το οποίο ο τίτλος ακόμα δεν έχει βρεθεί, τον ψάχνω, ακόμα και τώρα που μιλάμε σκέφτομαι και προσπαθώ να βρω τον τίτλο. Ενώ θα κάνω και μια μέρα της εβδομάδας Δευτέρα σε ένα καινούριο χώρο που απέκτησα, το θέατρο Coronet, πολύ γνωστό βέβαια, στο κοινό που βλέπει θέατρο. Και θα κάνω ένα stand-up comedy, μια παράσταση stand-up comedy κάθε Δευτέρα βράδυ, που είναι κάτι που κάνω πρώτη φορά σε θέατρο. Μου το ζητάει ο κόσμος πολλά χρόνια τώρα, που μου λένε ότι θέλουν να με δουν και σε κάτι έτσι τελείως διαφορετικό από τις παραστάσεις, που να είμαι μόνος μου, να κάνω αυτά τα παιχνίδια που κάνω και με το κοινό. Και συμμετέχει πιο πολύ και ο κόσμος. Ναι, είναι interactive, παίζει πολύ... συμμετέχει πάρα πολύ ο κόσμος, αλλά αυτό θα γίνει σε έναν έτσι πιο μικρό χώρο, όπως είναι το θέατρο Coronet, που όλος ο κόσμος είναι μια αγκαλιά και νομίζω ότι ταιριάζει πιο πολύ το θέαμα αυτό στο χώρο αυτό. Εκεί βέβαια θα γίνουν και άλλες παραστάσεις και από μένα, διαφορετικές ώρες της ημέρας. Γενικά έχω πάρα πολλά στο μυαλό μου και στο χαρτί, γιατί ήδη έχω αρχίσει και τα φτιάγνω, αλλά λεπτομέρειες θα πούμε όταν αρχίσουν να γίνονται. Γιατί θα ξεκινήσουν και όλα μαζί. Εννοείται, εννοείται. Κάποια από αυτά θα έρθουν και εδώ. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανανοούμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Γερή να είμαστε. Είπαμε στον κόσμο εδώ που έρχεται και μας βλέπει, το λέμε στο τέλος, ότι το Πάσχα σκοπεύουμε να είμαστε πάλι εδώ. Γιατί μας λένε όσο πιο γρήγορα γίνεται να ξαναρθείτε. Αυτό ακόμη καλύτερο. Ανοιξιάτικος τώρα. Ναι, και λέμε να έρθουμε αυτή τη φορά με άλλου είδους θέμα, όχι επιθεώρηση. Οπότε θα τα πούμε και το Πάσχα. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Καλή παραμονή. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.